Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο. Το σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται σε τρεις άξονες. Δημιουργούμε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας. Προωθούμε άμεσα μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης κατά 10% και κατά 30% έως το 2030. Θεσπίζουμε κίνητρα στους φορείς του δημοσίου για την επίτευξη στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. Προσβλέπουμε μεταξύ άλλων στην ορθολογική διαχείριση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού όπως στον όδο φωτισμό, αλλά και στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, μέσα από την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης ενέργειας, όπως είναι inverters στα αντλιοστάσια. Παράλληλα, έχουμε δρομολογήσει παρεμβάσεις με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος του δημοσίου τομέα. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ηλέκτρα ύψους 640 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο στοχεύουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30% σε 2,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτηρίων του Δημοσίου. Οι λόγοι που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο είναι σε μεγάλο βαθμό αυτονόητοι. Και αυτό γιατί όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία σε αυτό το συγκεκριμένο αγαθό, ιδίως όταν η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Γεγονός βέβαια που βοηθάει πρωτίστως τον φορολογούμενο, τον οποίο πολλές φορές ξεχνούμε, γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας καλείται να πληρώσει κάθε δαπάνη του Δημοσίου, αλλά βοηθάει και το ισοζύγιο της χώρας, το οποίο γίνεται λιγότερο ελλειμματικό. Σε εκείνο το οποίο χρειάζεται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι να επιδειχθεί από όλους τους φορείς του Δημοσίου μια αυτονόητη επιμέλεια. Εμείς λοιπόν πρόκειται να συντονίσουμε ώστε να ενεργοποιηθούν οι υπεύθυνοι, να οριστούν, να κάνουν τη δουλειά τους σε σχέση με, και με τη συμπλήρωση των στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρούνται στην πλατφόρμα, αλλά προφανώς και με την ουσία του πράγματος, η οποία είναι ότι πρέπει να κάνουν τις δράσεις που πρέπει να κάνουν ο καθένας στον δικό του φορέα, για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης. Οι φορείς που πετυχαίνουν τους στόχους θα έχουν επιπλέον ενισχύσεις από τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί βαθμό εφαρμογής των μέτρων και αποτέλεσμα. Αν κάποιος φορέας δεν το πετύχει, θα πρέπει να βρει ίδιους πόρους για να καλύψει τις ανάγκες του. Τελικός στόχος είναι μία μέση μείωση κατανάλωσης 10%. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξουν έκτακτες ανάγκες σε κάποιους φορείς, θα γίνονται οι σχετικές προσαρμογές.